σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς. Ένα μολυμπέντα εναντίον κλείο σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Development 2 League. Πρεμιέρα λοιπόν για τις δύο αυτές ομάδες στη νέα σεζόν του μπασκετάκι και ξεκινάει το μάτς με τα ραμολυμπέντα να έχουν την πρώτη επίθεση. Τσαφαντάκης γρήγορα εκτέλεσε αλλά στόχισε. Και τώρα πάνε σε μια πιο οργανωμένη επίθεση οι σημερινοί γηπεδούχοι, οι οποίοι θα έχουν άλλο ένα στόχο σούτ από τον Εμμανουηλίδη. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Αλεξίου, Εμμανουηλίδης, Μπονόρης, Νάκος και Τσαφαντάκης ξεκινούν για τα ραμολυμέντα, για τους ΜΟ. Ενώ από την άλλη για τους ΡΟΣ, για την Κλειό έχουμε Βρομιτσάρη, Λιμπερόπουλο, Τσιόλο, Καστανιώτη και Αμπατζή, την πρώτη πεντάδα. Τσιόλος θέλει να γυρίσει ο Βρομιτσάρη στη λήξη του χρόνου, θα στοχίσει. Και κατεβάζει τώρα ο Τσαφαντάκης. Νακός. Κάνει τις τρίπλες. Θα βρει ένα σούτ, όχι όμως και το καλάθι. Παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Μπατζής. Ζητάει ο Τσιόλος, αυτόν θα πάει μπάλα για να εκτελέσει από μέση απόσταση, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Μαζέψε ο Βρομιτσάρης, ανανέωσε για τους Ροζ. Βασικά δεν ανανέωσε γιατί δεν είχε βρει στεφάνι μπάλα. Με ένα στόχο σούτ, ηρεμία ζητάει ο Καστανιώτης. Μπατζής οργανώνει, 6 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Βγήκε ο Λιμπερόπουλος στην περιφέρεια για να πάρει ένα τρίποντο. Πέρασε αν εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία. Τσαφαντάκης με ένα μακρινή πάσα για τον Εμμανουηλίδη, τον δυσκόλεψε αρκετά, έγινε το λάθος. Του ζητάει συγγνώμη για την κακή αυτή η πάσα. Τσιόλος τώρα. Φτιάχνει την επίθεση της Κλειό. Αμπατζής. Θα παίξει με τον Λιμπερόπουλο, κάνει την κίνηση ο Βρομιτσάρης, επιλέξε τον Τσιόλο. Τσιόλος στέκεται από το ύψος της βολής, θα το χάσει. Μανουηλίδης πήρε από τον Τσαφαντάκη, 3-1-1 και θα έρθει το πρώτο καλάθι από τον Αλεξίου. Ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι για το 2-0 μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Μπατζής προσποιήθηκε, εκτέλεσε στην συνέχεια και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Θα τα καταφέρει τώρα για το 2-2. Σε πάρισε λοιπόν από τον Αμπατζή, πιέζει ψηλά ο Τσιόλος. Μανουηλίδης. Μπονόρης. Είδε ότι ο Τσαφαντάκης έχει χώρο, έχει μείνει μόνος του, εκτελεί για 3. Μπάλα στο σίδερο και μαζεύει σε δεύτερο χρόνο Καστανιώτης. Τσιόλος πάει από τα αριστερά κόντρα στον Τσαφαντάκη. Τον παίζει καλή άμυνα εκείνος, θα του κάνει το φάουλ όμως. Στην επαναφορά ο Τσιόλος άφησε στον Λιμπερόπουλο. Σηκώνεται για 2, το βάζει για το 2-4. Δεύτερο καλάθι για τους Ροζ, οι οποίοι παίρνουν το πρώτο τους προβάδισμα. Και πάλι πίεση πάνω στον Τσαφαντάκη, παραλίγο να γίνει το λάθος. Πήρε ο Νάκος στην κορυφή. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βρομιτσάρη, στέκεται στον αέρα, μετράει κανονικά το καλάθι. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Σοφαρίζει ο Νάκος σε 4-4 και μπορεί να δώσει το προβάδισμα στα ραμολυμέντα αν ευστοχίσει και στη βόλη του. Λέβαια.
Θα τη βάλει για αυτή, 5-4 λοιπόν. Μπροστά και πάλι η γηπεδούχη. Κιόλος αργά-αργά. Στην κορυφή ο Λιμπερόπουλος βλέπει τις κινήσεις, επιλέγει να παίξει με τον Γρομιτσάρη. Ο πίεση εκείνος θα πάρει την προσπάθεια, θα ευστοχίσει για το 5-6. Γιάννησαμε τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης, κοντά παραμένουν οι δύο ομάδες. Τσαφαντάκης πιέστη και έκανε το λάθος του Γρομιτσάρης. Έχασε για λίγο τρίπλα, βρήκε τον Τσιόλο, έχει γύρω του μόνο ο Μοφανέλες. Γρομιτσάρης παίζει και πάλι με τον Τσιόλο, αυτός θα πάρει την εκτέλεση, ήρθε με φόρα για να εκτελέσει στην συνέχεια ο Καστανιώτης. 5-8. Νάκος. Πέρασε τώρα την πάση στον Εμμανουηλίδη και αυτός βρήκε τον Αλεξίου. Με το δεξί χέρι δεν θα τελειώσει καλά. Λιμπερόπουλος αφήνει στον Αμπατζή και αυτός αναλαμβάνει τώρα να πέρασει το κέντρο. Μπατζής κρατάει. Έχει κοντά του και τον Καστανιώτη, χέρι με χέρι, πάσα για τον Λιμπερόπουλο. Τσιόλος περίμενε στην κορυφή, πάσα δεν έφτασε εκείνον και έκλεψε ο Τσαφαντάκης. Έχει και επιλογή πάσα για τον Αλεξίου. Ωραία, αυτός αποφύγει το μαρκάρισμα του Γρομιτσάρη, θα ευστοχίσει για το 7-8. Πίεση τώρα από τον Νάκο παραλίγο να κλέψουν τα ραμολιμέντα φορές από τον Τσιόλο, καθώς δεν είχε και δεύτερη επιλογή συμπαίκτη. Ενώ έχουμε time out τώρα. Και πάμε έτσι σε μια διακοπή. Επιστρέψαμε μετά το time out. 4,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και το σκορ στο 7-8 υπέρ της Γκλίο, η οποία είναι τώρα στην επίθεση. Και όλο σταμάτησε την τρίπλα. Γρομιτσάρης θα εκτελέσει. Ψηλότερα θα μαζέψει ο Καστανιώτης. Καραμπέτσα στον Τσιόλο. Και πάλι θα πάρει ένα σουτάκι από μέση απόσταση, θα το βάλει αυτή τη φορά για το 7-10. Τσαφαντάκης ζήτησε και πήρε ο Μονόρης. Κάνε την κίνηση ο Νάκος, βρέθηκε στο παρκέ ο Γρομιτσάρης. Εμμανουηλίδης πατώντας τη γραμμή, δεν θα πει το καλάθι. Ριμπάουντ στα χέρια του Γρομιτσάρη και από εκεί μπαλά στα χέρια του Καραμπέτσα. Καστανιώτης πατάει γερά, δεν θα σημαδέψει σωστά, Γρομιτσάρης μαζεύει. Μια 14 επίθεση έτσι για τους Ρόζ. Τσιόλος εκτελεί πίσω από το σκριν, δεν θα μπει το καλάθι. Νάκος ανεβάζει ταχύτητα, το σταματάει με φάουλ, Καστανιώτης. Ο Λαβάτζας έτοιμος να περάσει στο μάτς για τα ραμολιμέντα, να έχουμε αλλαγή και για την Κλειό. Ο Δημάκης περνάει στο παρκέ. Ο Νόρης, Νάκος με τον Τσιόλο πάνω του. Πάσα στο πλάι, Παρλαβάτζας προσποιείται. Σηκώνεται. Άστοχο το πρώτο δικό του σουτ. Με ευκαιρία τώρα για τα ραμολιμέντα. Προσπαθεί να κρατήσει, καταφέρνει ο Νάκος. Και θα πάρει και τα βήματα, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Κιόλος. Πήρε και πάλι. Με ρίσκο η πάσα. Έφτασε προς τα μέσα ο Γρομιτσάρης. Υπάρχει φάουλ. Τρέντα φίλου τώρα. Πέρασε το μάτς για την Κλειός. Ο Γρομιτσάρης ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο βολές του.
Έξω η πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 7-11. Λαβάτζας. Μανουηλίδης. Δεν είχε κάποιον πάνω του για να τον μαρκάρει. Αστόχησε ωστόσο στην προσπάθειά του. Προσπαθεί την μπάλα ο Καραμπέτσας. Βάλε το χέρι στην μπάλα ο Αλεξίου. Η κατοχή είναι και πάλι για την Κλειό. Παίξει τον Αμολή με τον ακούμπησε τελευταίος. Πανέφεραν οι Ροζ με τον Τριανταφύλου. Πήρε ο Παστάς. Το πίεση θα το χάσει, μαζεύει ο Νάκος. Θα τα κάνει όλα μόνος του και υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Φάουλ που είναι και το τρίτο για την Κλειό. Δύο ομαδικά μέχρι στιγμής έχουν κάνει τα ραμολιμέντα στην πρώτη περίοδο. Λαβάτζας. Λαβάτζας σαν επιλογές, Αλεξίου. Πολύ καλή άμυνα από τον Τριανταφύλλο. Αυτός θα πετάξει έξω στην μπάλα. Λιμπερόπουλος τώρα θα περάσει και πάλι στο παρκή για την Κλειό. Ο Βρομιτσάρης αυτός θα καθίσει στον πάγκο. 1.47 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το σκορ στο 7-11 υπερθυμίζω. Λαβάτζας και τώρα Νάκος. Με πλάτη ο Μανουηλίδης και πάλι καλή άμυνα από την Κλειό. Ήθελε και την μπάλα για την ομάδα του ο Δημάκης. Κατοχή είναι για τα ραμόλη μετά από την διαιτητές. Ενώ ο Μαυρόπουλος πήρε τώρα θέση στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Νάκος θέλει να βρει διάδρομο, σηκώθηκε, το βρήκε το χέρι ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος το παραδέχεται. Βόλες τώρα για τους ΜΟΒ επίτα από το τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Μέσα η πρώτη βολή, 8-11. Θέλει για την δεύτερη άστοχη αυτή. Μάχες για το rebound. Κερδισμένη η γηπεδούχη Παλαβάτζας. Νάκος. Μαυρόπουλος. Άρχισε τον Ποσταλή. Σηκώνεται για δύο αυτός. Βρίσκει σίδερο. Λιμπερόπουλος τώρα περνάει το κέντρο. Θέλει να πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Τον σταμάτησε όμως η άμυνα των ραμολιμέντων. Ποσταλής έπαιξε με τον Παλαβάτζα. Πάει κατά μέτωπο, θα κοπεί από τον Πασάφ. Του πήξε το φως και ο ψηλός της Κλειό. Τώρα θα συνεργαστούν και άψογα οι παίκτες των Ροζ. Δεν βρέθηκε όμως σε θέση βολής ο Λιβερόπουλος. Δημάκης θα το πάρει χωρίς να το σκεφτεί, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Την μπάλα πέρασε εκτός. Στα 45 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Συνέχεια τώρα με τον Παλαβάτζα. Παλαβάτζα σταματάει. Και ο Μαυρόπουλος γυρίζει. Βρέθηκε και στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Αποκλείστη 2 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Λιμπερόπουλος τώρα εκτελεί. Δεν το βάζει ψηλότερα να δούμε ποιος θα πάρει ο Νάκος. 15 δεύτερα όλα για τους ΜΟΒ. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση ο Νάκος και σε ένα γρήγορο καλάθι. 10-11. 5 δευτερόλεπτα, 4. Τριανταφύλλου, 1. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει τελειώνει ο χρόνος. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 10-11. Μπαίνουμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο που βρίσκει μπροστά την Κλειό με μόλις ένα πόντο 10-11.
Δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πίνακας. Και ο Μπατζής θα παίξει με τον Τριανταφύλλου. Λιμπερόπουλος τώρα εκτός της Ευρωπαίας. Θα βρει ένα δύσκολο καλάθι. Με το 10-13. Μια προσποίηση. Καμίλης δεν μπορούσε να βρει κάτι. Παλαβάντζας επιμένουν τα ραμολιμέντα. Αλεξίου σηκώνεται. Τον έχει βρει ο Καστανιώτης. Το παραδέχεται κιόλας. Τον στέλνει έτσι στη γραμμή για δύο βολές. Είναι το δεύτερο δικό του φάουλ, αν πρόλαβα να ακούσω καλά. Μέσα η πρώτη. 11-13. Χάνει την δεύτερη ο Αλεξίου και είναι και ο Λιμπερόπουλος για να μαζέψει το rebound. Τριανταφύλλου έπαιξε με τον Δημάκη. Τριανταφύλλου τώρα στα δεξιά με τον Δανίλη πάνω του. Αμπατζής ζήτησε και πήρε ο Λιμπερόπουλος. Έχει πλάτη στο καλάθι και 3 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Του μείνει μπάλα στο χέρι. Δεν είχε αντιληφθεί ότι τελείωνε ο χρόνος. Δεν του φώναξε και κάποιος συμπαίκτης του. Και έτσι κόλλησε αυτή η επίθεση. Πέρασε και ανεκμετάλλευτη. Το 11-13 να μην αλλάζει ευκαιρία τώρα, είτε να εσωφαρίσουν είτε ακόμα και να προσπεράσουν τα ραμολιμέντα. Παλαβάντζας συγκρούστηκε εκεί με τον αντίπαλό του. Δεύτερη ευκαιρία με τον Αλεξίου να δίνει τη λύση για το 13-13. Ναι, ισοπαλία στο μάτς. Μπατζής, Δημάκης. Και τώρα Τριανταφύλλου γυρίζει και εκτελεί αμέσως. 13-15. Παλαβάντζας. Δανίλης, Μαυρόπουλος. Ψάχνει κοντά του κάποιο συμπαίκτη, εκείνο ο Δανίλης. Πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Και ισοφάρισε εκ νέου. 15-15. Μια ακόμη από τις πολλές οπαλίες που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, το οποίο είναι αρκετά ισορροπημένο. Ο Αμπατζής εκτέλει από το πλάι για το 15-17. Μία σου και μία μου είναι το σκηνικό στις τελευταίες επιθέσεις. Κωνσταλής βρήκε κενό διάδρομο, δεν τον αξιοποίησε, μαζεύει και πάλι ο ίδιος από το δικό του αστοχο σουτ. Παλαβάντζας. Και για το σκρίν έμεινε με τον Τριανταφύλλου, αυτός θα κάνει το φάουλ στα 4 δευτερόλεπτα κιόλας. Αλλαγής ο Αμπατζής. Όχι, δεν θα βγει ο Αμπατζής τελικά, ο Τριανταφύλλου θα αποσυρθεί για να πάρει θέση του ο Τσιόλος, ενώ από την άλλη έχουμε τον Σκυριανό στην θέση του Ποσταλή. Σκυριανός, ο οποίος έχει τώρα την πρώτη επαφή του με την μπαλά. Θα του κλέψει όμως ο Τσιόλος και φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα του κάνει το φάουλο Σκυριανός. Θα μπει για το καλάθι. 15-19. Έξω στην πληρωματική βολή. Στο συν 4 παραμένει λοιπόν η Κλειό. Μια μακρινή πάσα με ρίσκο. Διόρθωσε ο Αλεξίου. Παλαβάντζας. Πήγε προς τα μέσα. Τον βρήκε ο Αμπατζής. Πριν του κάνει το φάουλ. Του δίνει και το χέρι. Από το πλάι. Θα επαναφέρουν οι γηπεδούχοι. Αλεξίου έχει βάλει στην πλάτη τον Καστανιώτη.
Παρλαβάτζα, ωραία προσποίηση. Ελευθερώθηκε, εκτέλεσε, του έκανε το χατήρι μπάλα στη λήξη του χρόνου. Μετά από μια μικρή περιπέτεια κατέληξε εντός καλαθιού για το 17-19. Κιόλος. Μακής. Κοντά το Λιμπερόπουλος. Πάλι Δημάκης, τώρα θα πάει μπαλά στον Αμπατζή. Κάνει το κόψιμο ο Τσιόλος και σηκώνεται για να σκοράρει. 17-21. Κρατούν την απόσταση των 5 πόντων ή των 4 πόντων, με συγχωρείτε. Οι φιλοξενούμενοι. Δανίλης. Κάνει φάουλ. Καστανιώτης το έχει κάνει. Είναι το τρίτο για τον Καστανιώτη. Φορτώνεται με 3 φάουλ. Ο Δημάκης είναι αυτός που θα αποσυρθεί για να πάρει τη θέση του, για να πάρει τη θέση του ο Βρομιτσάρης. Δανίλης στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. 18-21. Έξω η δεύτερη. Μαυρόπουλος στο επιθετικό rebound. Έχει μείνει μόνος του και ο Μπονόρης. Δεν εκμεταλλεύτηκε την προσπάθειά του. Και τώρα Τσιόλος. 5,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ρομιτσάρης, Τσιόλος, χάθηκε εδώ η άμυνα των Ραμολιμέντων. Και συνέχεια θα γίνει το φάουλο από τον Παρλαβάτζα. Τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ο Πασάς περνάει στο μάτι για την Κλειό, ενώ από την άλλη έχουμε τον Μαρούλη στο παρκέ για τα Ραμολιμέντα. Σας, Βρομιτσάρης. Μαυρόπουλος αναζητεί βοήθεια, φαίνει στον Παρλαβάτζα. Το δεσοσύνο Μπονόρης ζητάει τώρα. Θα πάει μπάλα σε εκείνον και πάλι Παρλαβάτζας. Σκυριανός εκτελεί για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Σιόλος. Υπάρχει φάουλ τον Μπονόρη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Ο Νάκος τώρα θα πάρει την θέση του Κυριανού. Λιμπερόπουλος παίζει με πλάτη και τον Μαυρόπουλο. Βρήκε την επιλογή του Πασά. Αυτός με το δεξί χουπ θα στοχίσει. Και παραμένει έτσι το 18-21. Ο Λαβάτζας πάει με φόρα χωρίς να φοβηθεί κανέναν και θα σκοράρει τελικά. 20-21. Κιόλος. Λιμπερόπουλος με χώρο, βγαίνει πάνω το Μαυρόπουλος. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Προσπαθεί να προλάβει και την μπάλα, τα δικά του χέρια έχει περάσει εκτός. Κατοχή για τα Ραμολιμέντα. Έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέφουν σιγά σιγά και πάλι στο παρκέ οι δύο πεντάδες. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν ακόμα από την διακοπή του ημιχρόνου. Κατοχή είναι για τα Ραμολιμέντα. Πανεφερομπορό ο Μπονόρης. Και ο Παναλαβάτζας είναι αυτός που θα αναλάβει τώρα τα κατεβάς. Νάκος,
Κάνε την κίνηση και παίρνει ο Μαρούλης. Ο Μανουηλίδης για δύο, δεν θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Κιολός. Στέκεται για δύο, θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. 20-23, ο Κιόλος ο οποίος είναι από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στη δεύτερη περίοδο για την Κλειό. Την βοηθάει ώστε να κρατήσει το προβάδισμα της. Λαβάντζας πασάρει τελικά, Εμμανουηλίδης είδε τον πασά να βάζει το χέρι του και να κλέβουν έτσι οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα περάσει πασά όμως από τον Ακό. Λαβάντζας. Ο Μαρούλης έχει μείνει μόνος του, εκτελεί για τρεις, βρίσκει σίδερο, Παλαβάντζας σε καλύτερη θέση. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Καραμπέτσα. Τα δύο εξάρια εδώ συμμετείχαν στη φάση. Ενώ έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά τώρα το διαπίστωσαν και οι διαιτητές. Και έχουμε βολές. Έτσι η πρώτη. Όχι έξω, τι είπα, μέσα η πρώτη βασικά. Προδεύτηκα 21-23. Μητσάρης γυρίζει μπροστά από ψηλότερο αντίπαλο, να ακούσει να καθαρίσει τελικά τη φάση. Ο Μητσάρης όμως έβαλε το χέρι του, δεν προλαβαίνει όμως να συγκρατήσει. Κατευθείαν έτσι περνάει στα χέρια των ραμολιμέντων. Ο Λαβάντζας. Έχασε την μπάλα. Καραμπέτσας κάνει την περιστροφή, συγκρούεται με τον Άκο. Έχουμε στήριγμα για φάουλ πάνω στον Καραμπέτσα, τέταρτο ομαδικό τώρα για τα ραμολιμέντα. Αλλά έχουμε και βολές καθώς ήταν πάνω στην προσπάθεια το φάουλ. Σαν φαντάξει τώρα θα πάρει την θέση του Παλαβάντζα. Στο σίδερο η πρώτη. Δεν αλλάζει το 21-23. Βάζει την δεύτερη ο Καραμπέτσας για το 21-24. Τσαφαντάκης. Τσεκάρει τις επιλογές του Νάκος. Με θετικό φάουλ πάνω στο σκρίν του Εμμανουηλίδη. Βαλέτη κανονικά εκεί το σώμα του. Θα παίξει τώρα μολυμέντων, έκανε το θετικό φάουλ. Κάνει ότι τώρα σηκώθηκε, θα πάρει την θέση του Γκρομιτσάρη. Και τώρα θα συνεχιστεί το μάτς με τον Καραμπέτσα. Τριανταφύλου. Πρόλαβε την μπάλα ο Πασάς. Ο Μάκης φτιάχνει φορό πασάς για να γίνει εκείνος ο αποδέκτης πάσα στην συνέχεια. Είχε πολλά εξωμένα χέρια πάνω του. Ήταν δύσκολο και να πετύχει κάτι. Σαμαντάκης τώρα έγινε στην κίνηση τον Μανουηλίδη. Είχε πολύ φορά εκείνος, δεν ήταν και τόσο καλή η πάσα. Δεν θα βγει συνεργασία. Έτσι πρέπει να εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση για τους MOV. Καραμπέτσας. Τα κινήσεις. Είσαι πάνω τον Μαρούλη. Πάλι τώρα από τον Καστανιώτη. Ως τον Καστανιώτη, με συγχωρείτε. Όχι από τον Καστανιώτη. Τσαφαντάκης αν προλάβα να δω καλά είναι αυτός που έχει κάνει.
καταλήξει μέσα η πρώτη βολή, 21-25. Και πάλι στο συν 4 η Κλειό. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη προσπάθεια του. Θα την χάσει αυτή. Σε καλύτερη θέση ο Δημάκης για να κρατήσει και πάλι στην επίθεση την ομάδα του. Τριανταφύλου το θέλει το σουτ, θα το πάρει και θα το βάλει. 21-28. Έδειξε αυτό που επίθεσε σε αυτή τη φάση και στέλνει την ομάδα του πλέον στο συν 7. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μάτς. Μανουηλίδης, ποστάρει, γυρίζει. Εκτός Ευρωπαίας, πολύ ωραίο σουτάκι. 23-28. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Λουμάκης θέλει να δικινήσεις, 30 φύλου. Ακόμα ένα μακρινό σουτ, το άστοχο αυτή τη φορά. Σαφαντάκης κολλημένος πάνω, τον καταδιώκει ο Καραμπέτσας. Πάσα του. Δεν θα καταλήξει σε κάποιον συμπαίκτη. Τον Νάκο προσπάθησε να βρει, δεν τα κατάφερε. Και έχουμε και time out. Σε 6 δευτερά στο ρολόι. Θα μείνει και λίγος χρόνος για μια νέα επίθεση. Σολός. Θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο. Βρήκε εξαιρετική πάσα για τον Καραμπέτσα. Κοντό το σούτου. Και τώρα 8 δευτερά για τα ραμολιμέντα. Νάκος. Πιέζονται οι μοβ. 2 δευτερόλεπτα. Ο Νάκος θα πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα το βάλει. Και έτσι τελειώνει και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να γράφει 23-28. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας όπου ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος. 23-28 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Στο συν 5 βρίσκεται η Κλειό, η οποία είχε τις λύσεις. Είχε τον τρόπο για να παραμείνει μπροστά στο σκορ. Παρλαβάτζας τώρα θέλει να μειώσει και θα το κάνει. Ζήγησε το σουτ, το πήρε και το έβαλε για το 26-28. Σκιόλος. Αμπατζής. Πήρε ο Γρομιτσάρης αυτό στο πλάι. Σκιόλος σηκώνεται για δύο, δεν θα μπει μέσα η μπαλά. Λαβάτζος θα δεχτεί το φάουλ. Το έχει κάνει ο Πασάς. Παραμολύμενο και πάλι στην επίθεση με τον Νάκο. Μαυρόπουλος έδωσε το σκρίνι, έφτασε μέχρι μέσα ο Νάκος και σκόραρε. Έρχεται η ισοφάριση με ένα γρήγορο 5-0 από τους γηπεδούχους. 28 όλα. Μπατζής. Ρομιτσάρης έχει μείνει με τον Αλεξίου, η πάσα έξω. Χωρίς ισορροπία το σούτ από τον Πασά. Παρλαβάτζας θέλει να ξεκινήσει. Θα τον σταματήσει με φαουλ ο Πασάς. Φαουλ νούμερο 2 για τους φιλοξενούμενους, είναι αντιαθλητικό κιόλας. Με συγχωρείτε, προβάδισμα πλέον για τα ραμολιμέντα. 2 στις 2 βολές για το 30-28. 7-0 το σέρι τον Μόβι, οι οποίοι έχουν και την μπάλα στα χέρια τους. Ο Λαβάτζας
Γιώκας άφησε στον Νάκο, αυτός εκτελεί από μακριά. Είναι καλό το σιούτ. Και τώρα Τσιόλος. Πασάς, στέκεται για δύο. Μάζεψε ο Μαυρόπουλος. Καλαβάτζας βλέπει στην, βρίσκει στην κίνηση τον Νάκο. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα, θα μετρούσε νομίζω το καλάθι αν έπαινε η μπάλα εντός αυτού. Ωστόσο έχουμε νέο φαουλ και νέες βολές για τα Ραμολιμπέντα, είναι το τρίτο νωρίς νωρίς ομαδικό για τους Ροζ. Ο Νάκος στη γραμμή για να συνεχίσει το σέρι των Ραμολιμπέντων, δεν θα τα καταφέρει από την πρώτη προσπάθεια. Θα βάλει την δεύτερη, 31-28. Μπατζής Σιόλος. Ακόμα χωρίς πόντο η Κλειό στην, στην τρίτη περίοδο, με συγχωρείτε. Μασάς του ζητάει να παίξει ο Σιόλος, του ζητάει να απειλήσει. Μπάλα τελευταία βρήκε στο χέρι του. Τα λέει και με τον διαιτητή, ο οποίος θα δώσει μια παρατήρηση στον παίχτη της Κλειό. Τώρα θα επαναφέρουν τα Ραμολιμέντα και συνέχεια με Παρλαβάτζα. Ξέφυγε από τον Τσιόλο. Πάσαρε τελικά, νομίζω θα μπορούσε να έχει τελειώσει και ίδιο στη φάση. Αλεξίου κερδίζει το φάουλο από τον Πασά. Τέσσερα ομαδικά πλέον για την Κλειό. Δεν έχει άλλα φάουλ να δώσει. Αλέξιου βάζει την πρώτη, 32-28. Μέσα και η δεύτερη, 33-28, 10-0 το σέρι πλέον για τα Ραμολιμέντα, τα οποία μπαίνουν πολύ δυνατά στην τρίτη περίοδο. Και όχι μόνο έχουν πάρει το προβάδισμα, έχουν πάρει και μια απόσταση 5 πόντων από την Κλειό, η οποία δείχνει κάπως κολλημένη στις επιθέσεις της, αλλά και αμυντικά δείχνει να μην έχει λύσεις. Αμπατζής, Λιμπερόπουλος και πάλι Αμπατζής για να ξεκολλήσει την ομάδα του. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα επάνω στον Κρομιτσάρη. Όχι, ο Κρομιτσάρης το έχει κάνει. Πάνω στον Τζιόκαν, κατάλαβα καλά. Ναι, και έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά, οπότε έχουμε βολές. Βάζει την πρώτη. Καταλήγει εκτός η δεύτερη και ο Μπατζής μαζεύει το rebound. Παίζει απευθείας με τον Τσιόλο. Δεν περνάει πάσα, του διορθώνει ίδιος. Υπάρχει σφρίγμα για φάουλ τώρα των Ραμολιμέντων. Πρώτο ομαδικό για τους Μοβ. Συνέχεια με Γρομιτσάρη. Τριμάχησε, έκανε την κίνηση, πήρε και εκτέλεσε. Δεν το βάλε ψηλότερο ο Καστανιώτης, που θέλει να γυρίσει από κοντά, δεν θα σκοράρει ούτε αυτός. Ο Αλεξίου παραδέχεται ότι εκείνος έχει βγάλει την μπάλα εκτός. 14 δευτερόλεπτα για την Κλειό. Αμπατζής, ούτε τώρα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν το δρόμο προς το καλάθι Ροζ. Ακόμη μια επίθεση η οποία πέρασε χωρίς κάποιο τίποτο ή τρίποτο.
Ο Ανδρόπουλος αφήνει στον Αλεξίου. Τσιόκας αφήνει στον Παρλαβάντζα. Ωραία, θα αλλάξει κατεύθυνση. Βρίσκει τον διάδρομο, τον εκμεταλλεύεται στο έπακρο για το 36-28. Το 23-28 στο 36-28 τα Ραμολιμέντα. Η Μάκης σε όλους βγήκε στην περιφέρεια για να δώσει βοήθεια, επέλεξε τον Βρομιτσάρη εκείνος, κοντρά σε δύο εξωμένα χέρια, παίρνει το φάουλ από τον Μαυρόπουλο και έχουν και ευκαιρία τώρα οι φιλοξενούμενοι να βγουν από την αδράνεια. Όλος εκτός στην θέση του ο Καραμπέτσας. Ο Μιτσάρης βρίσκει σίδερο. Θα βάλει την δεύτερη. 36-29 μετά από ώρα ξεκολούν από το 28. Οι φιλοξενούμενοι και η διαφορά πλέον σε 7. Παλαβάντζας ενώ έχει επιστρέψει και ο Σκυριανός στην πεντάδα των Ραμολιμέντων. Νάκος Σκυριανός αλλά στην κορυφή. Κοιτάει το σκρίνι του, το δίνω Αλεξίου, θα παίξουν μεταξύ τους. Πολύ ωραίο το pick and roll, μπαίνει αυτό το καλάθι. Μάχη εκεί για την κατοχή και έχουμε τζάμπολ. Όχι, με τζάμπολ έχουμε, η κατοχή είναι για την Κλειό. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Ρόζους, ο Γρομιτσάρης θα περάσει εκτός. Στην θέση του επιστρέφει ο Τριανταφύλου. Αμπατζής μπαίνει στο πλάι. Σηκώνεται ο Καστανιώτης. Ο ίδιος πήρε το rebound. Πήδηξε σε λάθος όνος εκεί ο Μαυρόπουλος. Έπεσε αντικανονικά επάνω στον αντίπαλό του. Και θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Όχι. Δεν έχουμε βολές τελικά, δικό μου λάθος. Θα γίνει επαναφορά από την baseline. Μπατζής θα το βάλει τώρα από το πλάι. 36-31, έχουν ανάγκη αυτά τα σουτ οι Ροζ για να ξαναπάρουν κάπως τα πάνω τους. Παλαβάντζας, Αλεξίου. Έχει στην πλάτη τον αντίπαλό του, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, αναπηδάει μπάλα αρκετές φορές, καταλήγει εκτός. Σκυριανός μπήκε με φόρα μαζί με τον Δημάκη, κέρδισαν τελικά οι Ροζ. Αμπατζής. Νέο σούτ από μέσα απόσταση και αυτό μέσα. Αναλαμβάνει δράση τώρα ο Αμπατζής. Με δύο συνεχόμενα καλάθια, μειώνει στις τρεις. Κάκος. Σκυριανός με χώρο. Σηκώνεται για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Μπορούν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Μάκης πήγε δυνατά, αλλά κάπως άτσαλα. Ο Σκυριανός έκανε το τέταρτο ματικό τον Μόβ. Αμπατζής. Προσποιήθηκε. Ψάχνει συμπαίκτη, πάει κοντά του ο Τριανταφύλου για να πάρει. Καραμπέτσας βρήκε τον Τριανταφύλου. Προσπάθησε να πασάρει, αυτός τελειώνει και ο χρόνος. Σκυριανός. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Λάθος λοιπόν για τα Ραμολιμέντα. Και πάμε σε ένα time out. Λίγο
λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. 36-33 πλέον το σκορ. Με την πλειόνα να έχει πλησιάσει παρά το κακό σου κίνημα στην περίοδο και το δυναμικό ξεκίνημα από την άλλη των αναμολυμέντων. Σκυριανός προσπάθησε και να συγκρατήσει την κατοχή, βρήκε αντίπαλο τελικά. Και τώρα ο Τσιόλος. Ωραία η πασίδα για τον Πασά. Και πάλι θα συνεργαστούν οι δυο τους. Ο Τσιόλος θα γίνει εκτελεστής. Και θα το βάλει, παραμένει το 36-33. Λαβάντζας. Διώχνει από κοντά του τον Νάκο. Σκυριανός προσποιείται. Πάει προς τα μέσα, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Κιόλος. Πασάς. Θέλει να παίξει με πλάτη. Ο Μάκης προσποιείται, σηκώνεται για δύο. Δεν θα το βάλει, ο Πασάς όμως είναι εκεί. Παραμένει σε θέση επίθεσης η Ροζ. Πασάς έχει βάλει στην πλάτη τον Εμμανουηλίδη. Έχουμε φάουλ από τον Παρλαβάντζα. Πάνω στον Πασά. Είναι το πέμπτο και για τα ραμολιμέντα. Στη γραμμή τώρα ψηλός των φιλοξενούμενων. Αναπέδα η μπάλα καταλήγει μέσα τελικά 36-35, 34 με συγχωρείτε. Εκτέλει τώρα την δεύτερη, αυτή θα καταλήξει άστοχη, παραμένει 36-34. Παρλαβάντζας. Μανουηλίδης, χωρίς καλή ισορροπία, φαντάξει δίνει μια σφαλιάρα στην μπάλα, θα καταλήξει τον Παρλαβάντζα, ο οποίος έμεινε μόνος του. Ήταν καλή ευκαιρία αυτή για ένα τρίποντο, δεν ήρθε τελικά και τώρα πήρε ο Τσιόλος. Και γρήγορα με τον Γρομιτσάρη, το ξέχασε η άμυνα των αμολυμέντων, δεν το πλήρωσαν όμως. Τσαφαντάκης. Ακινδυνευμένη πάσα, περνάει ο Παρλαβάντζας. Ωραία θα βρει τον Νάκο, αυτός κατευθείαν στον Τσαφαντάκη, θα το επιχειρήσει από το πλάι. Δεν είναι καλό το σουτ. Κερδίζουν και πάλι τα αμολυμέντα. Πέρασε ο Παρλαβάντζας, έφτασε μέχρι το lay-up. Έπεσε για πάνω το Πασάς. Βρέθηκαν στο παρκέ και οι δύο, ελπίζω να μην έχει χτυπήσει κάποιος. 38-34. Σηκώθηκε ο Παρλαβάντζας. Και ανοίγει λίγο το γονατό του. Πάει κανονικά στην βολή, δεν δείχνει να έχει κάποιο θέμα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Πασά. Μέσα και η συμπληρωματική βολή από τον Παρλαβάντζα, 39-34. 1-40 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Κιόλος. Καραμπέτσας. Σηκώνεται για δύο, καταλήγει μέσα η μπάλα, 39-36. Νακός. Μένει με τον Ρομιτσάρη πάνω του, τον παίζει καλή άμυνα εκείνος. Ο Νόρης κάνει το φάουλ τον Καραμπέτσα. Ενώ τώρα περνάει στον πάγκο Παρλαβάντζας για να μπει στη θέση του ο Δανίλης.
όσο ο Μπονόρης ετοιμάζεται για την πρώτη, την οποία θα χάσει κιόλας. Στο σίδερο και η δεύτερη. Τσαφαντάκης εκεί παραλίγο να ευνηδιάσει τους αντιπάλους του. Κρατούν ωστόσο οι παίκτες κλειό. Κιόλος. Σας νομίζω διαμαρτύρεται για φάουλ. Μπάλα είναι για την Κλειό, 14 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της επίθεσης. Καραμπέτσας. Σιόλος. Αυτός τον Πασά, 2 δευτερόλεπτα, 1. Δεν θα προλάβει να γυρίσει και να εκτελέσει. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Και έχουμε 39 δευτερόλεπτα τώρα για να αφήσουμε πίσω μας και το τρίτο δεκάλεπτο. Τσαφαντάκης. Έκλεψε ο Βρομιτσάρης. Πατάει γκάζι. Θέλει να τελειώσει μόνο στη φάση, αλλά ο ίδιος είναι αυτός που θα πετάξει εκτός την μπάλα. Πήρε αρκετή φορά. Δεν καταφέρει να σταματήσει, η μπάλα από τα δικά του χέρια κατέληξε εκτός. Και έχουμε τώρα μία επίθεση 19 δευτερολέπτων για τα ραμολιμέντα. Δανίλης. Φύγει στον Νακό. Θα να ξεδέξουν όλα τα δευτερολέπτα τους οι ΜΟΒ. 7 δεύτερα, Νάκος στον Δανίλη. 4-3, εκτελεί εκείνος και το βάζει. 42-36 με εκτελεστή τον Δανίλη. Καραμολιμέντα θα πάνε στο φινάλι της τρίτης περίοδου με ένα υπέρ τους συν 6. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στην τέταρτη περίοδο. Στα 92-36 υπενθυμίζω το σκορ. Το τιμόνι είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια των ραμολιμέντων. Και από την άλλη Κλειό καλείται να βγάλει αντίδραση αν θέλει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το σημερινό παιχνίδι, το οποίο είναι και το παιχνίδι της πρεμιέρας για την Development Duo League. Υπενθυμίζω, πρώτη αγωνιστική, πρώτη μάχη για αυτές τις δύο ομάδες στη νέα σεζόν. Με λίγη δόση τύχης εδώ Αλεξίου, θα σκοράρει για το 44-36. Βρομιτζάρης. Άρση στον 30 φίλου. Και πάλι Γρομιτσάρης με το δεξί χέρι. Από σάσαλο το τελείωμά του, ο Μανουλίδης κερδίζει και αφήνει στον Τσαφαντάκη. Ασφαλής. Δανίλης. Αυτή τη φορά στοχή. Σιολός. Έπεσε πάνω το Μανουλίδης. Κάνει το φάουλ, θα τον στείλει στη γραμμή. Εκτοχή η πρώτη. Σαράντα μέσα και η δεύτερη, 44-38. Δανίλης τώρα για τα ραμολιμέντα. Μανουηλίδης. Πάνε για βοήθεια άλλοι δύο παίκτες Κλειό. Μάχες εκεί στο παρκέ. Υπάρχει τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Κλειό. Ο Αλεξίου πριν η μπάλα φτάσει στον Καστανιώτη. Τσαφαντάκης έμεινε ολομόναχος και τιμώρησε. 47-38. Έδειχνε να το θέλει αυτό το σουτ. Έκανε και ένα μορφασμό εκεί
αφού είδε την μπάλα να μπαίνει στο καλάθι. Στο σημείο 9 πλέον η Μοβ. Καλή άμυνα εδώ από τον Ποσταλή. Ενώ έχει φτάσει σε θέση βολής ο Καστανιώτης. Αμπατζής ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Βρομιτσάρη. Γυρίζει εκείνος, πέφτει πάνω στον Ποσταλή. Τριανταφύλου προσποιείται. Τελείωσε ο χρόνος ακόμη μια φορά που η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Ροζ. Κερία τώρα για τα ραμολιμέντα να αυξήσουν την απόσταση σε διψήφιο νούμερο. Δανίλης, Ποσταλής για τρεις και αυτό μέσα. 50-38. Αρχίζουν και ζεσταίνονται κιόλας από μακριά η Μοβ και ανεβάζουν διαφορά πλέον στους 12. Σιόλος. Και ο Καστανιώτης θέλει να απειλήσει, θα κάνει βήματα και ρωτάει και την μπάλα στην κερκίδα. Και έχουμε και τεχνική ποινή στον Καστανιώτη, αλλά και time out. Τσαφαντάκης τώρα στη γραμμή για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Χάνει την βολή. Την μπάλα πάει και πάλι πίσω για να επαναφέρουν τα ραμολιμέντα. Συνέχεια με Ποσταλή και τώρα Δανίλης. Αυτός τον Τσαφαντάκη. Παίζει από τον Σιόλο, Δανίλης στα 7. Κλείστηκε στη γωνία, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικών ορίων. Κατοχή τώρα για την Κλειό. Μπατζής πάει κοντά του Πασάς για να δώσει επιλογή για σκριν. Σιόλος από τα αριστερά εκτελεί για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Τσαφαντάκης αφήνει στον Ποσταλή. Και πάλι Τσαφαντάκης. Δανίλης. Υπάρχει φάουλ από τον Σιόλο αυτή τη φορά. Πάνω στην προσπάθεια του εκεί να πιέσει τον Τσαφαντάκη. Άβλωσε την κανονικά το χέρι του και έκανε το πρώτο ομαδικό για την, το δεύτερο ομαδικό με συγχωρείτε για την Κλειό. Ενώ επιστρέφει ο Τζιόκας στο παρκέ στην θέση του Δανίλη. Αλεξίου. Και μπροστά μέσα. Πασατούδα θα καταλήξει σε κάποιο συμπαίκτη. Συνέχεια στο μάτσο ο Καραμπέτσας. Ο Μπατζής φτιάχνει αυτή την επίθεση για την Κλειό, η οποία χρειάζεται σκορ τώρα. Ο Σας Σιόλος παραλίγο να χάσει την ισορροπία του. Λίγο πιο πίσω από την γραμμή της βολής θα το χάσει. Θα μαζεύει ο Αλεξίου. Ο Φαντάκης. Τσιόκας. Άσε στον Τσαφαντάκη. Και έχουμε παράβαση 8 δευτερολεπτών. Δεν προλάβα να περάσουν, έγκαιρα το κέντρο οι γηπεδούχοι. Η Κλειό έτσι επιστρέφει γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση. Αμπατζής. Μια σκαστή πασιά για τον Πασά, πλέον το χέρι του Αλεξίου. Κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό και για τα ραμολιμέντα από δύο χνίδι ομάδες. Σταλής. Σιόλος.
3-2, Γρομιτσάρης, στη λήξη του χρόνου προλαβαίνει να εκτελέσει, δεν το βάζει όμως, πασά σε καλύτερη θέση. Βγάζει έξω Τσιόλο σε ένα νέο τρίποντο μέσα αυτή τη φορά. 50-41. Διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο και πάλι στους 9. Τσαφαντάκης. Αλεξίου. Για 2 δεν το βάζει, Εμμανουηλίδης στρώχτηκε από τον Τσιόλο. Τρίτο ομαδικό για την Κλειό. Τσαφαντάκης. Κωνσταλής βρήκε λίγο χώρο. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε και καθαρίζει ο Πασάς. Τσιόλος. Θα κάνει το φάουλο Τσαφαντάκης. Τρίτο φάουλ για τον Τσαφαντάκη. Τρίτο ομαδικό και για τα ραμολιμέντα. Αμπατζής. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Έχουμε τεχνική ποινή στον Αμπατζή τώρα, ο οποίος διαμαρτύρηθηκε για φάουλ. Να δω ποιος θα αναλάβει την βολή, ο Εμμανουηλίδης. Θα τη χάσει. Και θα περάσει εκτός τώρα ο Εμμανουηλίδης για να μπει στη θέση του Μαυρόπουλος. Αν έχουμε και time out. Σε παραφορά ο Τζιόκας αφήνει στον Τσαφαντάκη ενώ πήγαμε στο τελευταίο τετράλεπτο του παιχνιδιού. Τσαφαντάκης από την κορυφή. Δεν σημαδεύει σωστά. Δημάκης με ρίσκο η πάσα του. Μπάλα ευτυχώς για τον Δημάκη παραμένει στα χέρια της Κλειό. Σιόλος αφήνει στον Καραμπέτσα. Πέτσας, θα κάνει βήματα. Να ακούσει το παρκέ και πάλι. Κωνσταλής θα περάσει τον πάγκο. Πίσω πατώντας τη γραμμή θα πάρει το σουτ. Προσπάθησε και ο Αλεξίου. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Επιστρέφει ο Μαρούλης τώρα. Για λογαριασμό τώρα μολυμέντων. Πασάς παίζει με τον Σιόλο. Σιόλος. Αυτός πέταξε εκτός την μπάλα. Βρέθηκε στον αέρα εκεί, προσπάθησε να βρει κάποια πάσα. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός από τα χέρια του Τσιόλου. Τσαφαντάκης. Πιέζεται, κλέβει ο Τσιόλος. Διορθώνει το δικό του λάθος νωρίτερα. Ωραία πάσα για τον Γρομιτσάρη και θα φτάσει τον Καραμπέτσα, η μπάλα θα το χάσει όμως αυτός. Τσαφαντάκης. 2-40 ακόμα. Τσαφαντάκης θα το πάρει, εκτελεί. 53-41. Μια φορά ξεφεύγει και πάλι στους 12 πόντους.
2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ρομιτσάρης. Μπάλα φτάνει στον Καραμπέτσα, έχει βάλει στην πλάτη τον Νάκο. Θα γυρίσει, θα δεχτεί την τάπα στα ίσα. Και τώρα Τσαφαντάκης παίζει με τον Νάκο. Και θα τελειώσει αυτό στη φάση, θα κερδίσει και το φάουλ. Βγάζει την άμυνα, παίρνει και το φάουλ, βάζει και το καλάθι. 55-41. Ο Νάκος πρωταγωνιστής και στις δύο πλευρές του παρκέ στη συγκεκριμένη φάση. Έχει την ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Θα βάλει και τη βολή για το 56-41. Στέσουν 15 πλέον τα ραμολιμέντα. Προβάδισμα νίκης πλέον για τους γηπεδούχους. Προσπίει το Αμπατζής. Πήγε προς τα μέσα Τσαφαντάκης. Θα κάνει το φάουλ. Μέσα πρώτη βολή, 56-42. Μέσα και η δεύτερη, αλλά θα σου ο Αμπατζής. 56-43. Παντάκης. Μαρούλης. Βρήκε χώρο, πήρε το σουτ, βρήκε σίδερο ωστόσο. Αλεξίου ανανεώνει και αφήνει στην κορυφή για τον Τσαφαντάκη. Δεσκόθηκε εκείνος. Μαυρόπουλος έπαιξε με τον Αλεξίου, Βρομιτσάρης κατάλαβε την πάσα του αντιπάλου του. Αλλά στη συνέχεια και ο Αλεξίου θα κάνει το ίδιο. Ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Και επιστρέφει τώρα ο Σκυριανός στην θέση του Τσαφαντάκη. Αμπατζής. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Τιμάκης δεν θα το βάλει. Κυριανός παίξε με τον Νάκο. Νάκος πέρασε, σηκώθηκε, δεν εκτέλεσε σωστά. Γιολός τρέχει στην άλλη πλευρά. Πάσα του θα περάσει και από τον Βρομιτσάρη. Ο ίδιος όμως θα διορθώσει. Και κερδίζει το φάουλ τον Σκυριανό. Πεντομαδικό βολές για τον Βρομιτσάρη τώρα. Μητσάρης τώρα έτοιμος. Βάζει την πρώτη, 56-44. Πάμε είναι η δεύτερη και ο Μαυρόπουλος είναι εκεί για να καθαρίσει. Κυριανός. Κάνει το βήμα πίσω, παίρνει ο ίδιος την εκτέλεση. Μαρούλης ανανεώνει. Και κρατούν τώρα τα ραμολιμέντα, ξοδεύουν και πολύτιμο χρόνο. Νάκος πέρασε, έφτασε μέχρι το καλάθι για το 58-44. Αμπατζής. 28 δεύτερα ακόμα, πάση στην αδύνατη πλευρά, 30 φίλου προσποιήθηκε. Γυρίζει, εκτελεί για 2, δεν παίρνει το καλάθι, 24 λεπτά ακόμα. Οδεύουμε προς το φινάλε. Μπάλα περνάει εκτός. Κρατούν τα ραμολιμέντα. Και πάλι καλή άμυνα.
Αλεξίου. Κυριανός για 3. Εδώ τώρα θα βρει το τρίποντο Αλεξίου. Αστοχή, ανάποδο lay-up. Ούτε τώρα. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση νίκη για τα Ραμολιμέντα, τα οποία θα επικρατήσουν 58-44 επί της Κλειό.